Με αφορμή αυτή την ανάρτηση που κάναμε για το τι είναι αυτό που σας απασχολεί, σας δημιουργεί ένταση και στρες και ίσως και φόβο. Όλα αυτά, ξέρετε, συνήθως είναι μαζί, είναι πακέτο. Έχω την αίσθηση ότι ως άνθρωποι βάζουμε παραπάνω φορτία στα ήδη πολύ μεγάλα φορτία. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά ξέρετε, παρόλο που όλοι μας μέσα αναζητάμε τον τρόπο το να μην έχουμε προβλήματα, το να μην αγχωνόμαστε, είναι κάτι το οποίο καταρχάς είναι αδύνατο, γιατί η ζωή είναι προβλήματα. Οπότε αυτή η σκέψη, το να βρω τρόπο να απαλλαγώ από τα προβλήματα, είναι τουλάχιστον άτοπη. Είναι τουλάχιστον ότι δεν βλέπουμε ότι δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε μόνο για τα προβλήματα. Και ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Κάποια στιγμή το φορτίο που κουβαλάω πίσω μου, ένα σακί με πατάτες, ένα σακί με πέτρες, όπου πέτρες, πατάτες, τα χίλια μύρια όσα προβλήματα που έχω, άγχος για την αρρώστια μου, για την υγεία μου, για τον σύζυγό μου, τη σχέση μου, τα οικονομικά μου, το να μείνω μόνος, το ξαφνικό της ζωής. Έχετε γράψει πάρα πολλά και όμορφα πράγματα και πολλά που δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε μάθει ακόμα εμείς οι άνθρωποι, τουλάχιστον κάποια στιγμή μες την ημέρα, δεν σας είπα εγώ να την πετάξετε σακούλα, γιατί δεν μπορείτε να την πετάξετε. Κανείς δεν μπορεί να πετάξει τα προβλήματά του. Να την ακουμπήσει για λίγο κάτω. Να κάνει αυτό που λέμε να ξαποστάσω. Ξέρετε, αν πηγαίναμε αλλά παλαιά, που δεν πήγαν να κάνουμε και γαϊδούρια, δεν υπήρχαν, αλλά και να υπήρχαν γαϊδούρια, όταν πηγαίναμε από ένα χωριό στο άλλο που υπήρχε η στάνη. Όχι η στάνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι. Υπήρχαν πάντα το χάνι, συγγνώμη, που ήταν ένα πανδοχείο που σταματάγανε για λίγο οι ταξιδιώτες μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Γιατί δεν μπορούσε ούτε ο ταξιδιώτης που περπάταγε, ούτε και το μουλάρι του να περπατάει για πάντα. Φορτωμένος με αγαθά, προσπαθούσε σιγά σιγά να φτάσει στον προορισμό του. Ξεχάσουμε το λίγο τον προορισμό. Αλλά ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, τουλάχιστον, σας το μοιραζόμαστε η Ντάνα και εγώ, μέσα στην ημέρα να υπάρξει μία ανάσα. Το ακουμπάω κάτω. Λίγο να κάτσω με μέναν. Λίγο να μην υπάρχει αυτός ο διάολος, γιατί όλα αυτά αποκαλούνται από το νου, ό,τι έχετε γράψει, το θέμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου και που δεν μου αρέσει τη δουλειά μου, η σχέση μου, η αγωνία μου για τα οικονομικά μου, τις αρρώστιες μου. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται αδυσόπιτα από το νου. Και σας προσκαλούμε να σκεφτείτε ότι ίσως στην διαδικασία ξεκούραση, δηλαδή από τους 5 τόνους που κουβαλάω, τους 15, τους κάνω 15 γιατί είμαι συνέχεια με αυτό το βαρύδι πίσω στο κεφάλι μου, στον αυχένα μου, στον ώμο μου. Και ενώ τα προβλήματα δεν θα σταματήσουν, που δεν είναι αυτό το ζητούμενο είναι πώς μπορεί κανείς να ταξιδεύει με τα προβλήματα. Γι' αυτό και η αναγκαιότητα, γι' αυτό και η έμπνευση να ξανακάνουμε τον ήρεμο νου. Για να βρισκόμαστε τις Κυριακές, όχι όλες τις Κυριακές, θα είμαστε τώρα πάλι αυτή την Κυριακή, για να θυμίσουμε σε όλους μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα και της Ντάνας, ότι υπάρχουν στιγμές που μπορώ να ακουμπήσω λίγο το βαρύδι κάτω, τις πατάτες, το σακί, τις πέτρες, όλα μου τα βαρύδια, και λίγο να ξαποστάσω. Σας ακούγεται πάρα πολύ απλό, είναι υπερβολικά δύσκολο γιατί δεν το μάθαμε ποτέ. Αυτή η πάυση, το να ανασυγκροτηθώ, λίγο ρε παιδί μου να γυρίσω από τη δουλειά μέσα από ένα καμίνι, από μια οικοδομή και να κάνω ένα μπάνιο όλη αυτή τη σκόνη και τη λασπουριά που έχω. Κοιμάμαι με τη σκόνη, κοιμάμαι με τη λασπουριά, ξυπνάω με τη λασπουριά και είμαι 24 ώρες, 24 ώρες μέσα στα χώματα, τη λάσπη, την αγωνία, τα βάρη, τον φόβο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γυρνάει κάποιος πίσω στον εαυτό του. Δεν είναι ζητούμενο να ταγιώσουν τα προβλήματα. Είναι ζητούμενο πώς μπορώ να ταξιδεύω με αυτόν τον σάκο μέσα στο δάσος και να ξέρω πότε το σταματάω, πότε το ξαναπαίρνω, πότε σιγά σιγά κοιτάω και μέσα για να αρχίσω να τακτοποιώ, που είναι ακόμα πάρα πολύ μακριά. Αλλά έχει σημασία η πάυση. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με την Ντάνα, να κατεβαίνει ο διακόπτης. Αυτό το τζζζζζζ. Αυτή η τρέλα. Αυτό σας προσκαλούμε να κάνετε μαζί μας την Κυριακή ή μόνοι σας. Δεν έχει καμία σημασία. Να είστε καλά.